Ορίστε, ορίστε κύριε. Εδώ λοιπόν, ορίστε, κύριε, κύριε. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε μεταξύ Σφύρας και Άκμονος, διότι έχουμε από τη μία πλευρά τη Νέα Δημοκρατία και τους συμμάχους τους να λένε αυτοί είναι επικίνδυνοι κομμουνιστές, θα κάνουν όλα αυτά κτλ. Και απ' την άλλη έχουμε το Κουκουέ να λέει μην ανησυχείτε, αυτοί είναι γατάκια, θα κάνουν τα ίδια με το Σαμαράο. Οπότε είναι πολύ δύσκολο, πρέπει να απαντάς και στη μία κατεύθυνση και στην άλλη κατεύθυνση. Πρόγραμμα θα κάνετε? Τι εννοείτε? Πρόγραμμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει ο κύριος Ντράγκη, πρέπει να μπούμε σε πρόγραμμα και μετά να σας δώσουμε ό,τι θέλετε. Θα σας τα πω όλα. Λοιπόν, εμείς έχουμε να κάνουμε δύο πράγματα. Έχουμε να κάνουμε μία κίνηση στο εξωτερικό της χώρας με τους δανειστές και μία κίνηση στο εσωτερικό της χώρας να αναμετρηθούμε με τον ντόπιο κατεστημένο ή όπως το έχει περιγράψει ο Τσίπρας με το 1% που καταδυναστεύει και καταληστεύει το 99% του λαού. Σε ό,τι αφορά το εξωτερικό μέτωπο, διεκδικούμε την μείωση του χρέους. Εμείς έχουμε πει για κούρεμα του μεγαλύτερου μέρους του χρέους για να γίνει βιώσιμο, διότι θεωρούμε ότι κάθε τι άλλο είναι σαν ένα λουράκι το οποίο αυξομειώνεις και είναι δύσκολο για μια κυβέρνηση να ξεδιπλώσει τις πολιτικές της. Ξεκινάμε από αυτήν τη διαπραγματευτική θέση, έχουμε μερικά ισχυρά επιχειρήματα, πλέον έχουμε και μια υποστήριξη και από άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, από την Ιρλανδία, το κυβερνών κόμμα της Ιταλίας. Δεν κανένα, μιλάνε για κούρεμα όμως κανένα αυτή, από μιλάνε για επιμήκυνση. Ναι, ναι. Συμφωνώ. Σας λέω με ποιες... Είναι άλλο το κούραμα και άλλη επιμήκυνση. Ναι, ναι. Σας λέω... ζητάει πρόγραμμα. Σας λέω... Ζητάει και τον τρόπο του να είναι εδώ. Ναι, ναι. Σας λέω με ποια θέση ξεκινάμε εμείς. Ναι. Ξεκινάμε με αυτή τη θέση. Είναι προφανές ότι οι αντισυμβαλόμενοι, διότι έτσι γίνονται, οι σωστές διαπραγματεύσεις ξεκινάνε επίσης από το 100% των θέσεών τους. Θα πάμε να επιτύχουμε το καλύτερο. Δεν πιστεύουμε ότι θα είναι στη μέση και λίγο έως αρκετά προς την πλευρά που θέλουμε για τα επιχειρήματά μας. Είναι ισχυρά με ισχυρότερο επιχείρημα την πλήρη αποτυχία της προηγούμενης πολιτικής. Άρα πάμε σε πρόγραμμα ούτως ώστε να υπάρξει συμφωνία για να προχωρήσει. Όχι, όχι, δεν πάμε σε πρόγραμμα. Πάμε, όχι, όχι, συγγνώμη. Συνεργασία δεν, μας. Δεν πάμε σε κάποιο πρόγραμμα. Πάμε σε μια συμφωνία, ελπίζουμε, για το χρέος. Πείτε το συμφωνία. Εγώ το λέω πρόγραμμα, δεν πειράζει. Όχι, 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 όχι. Διότι πρόγραμμα είναι το μνημόνιο. Το μνημόνιο τι ήταν στην Ελλάδα? Ήταν ένα πράγμα που περιέγραφε δύο πράγματα. Συμφωνία χωρίς. Χωρίς κανένα μέτρο, κύριε Κυρίτσι. Ο Ντράγκη σήμερα, και το λέω για τον Γιώργο επειδή είναι συνάδελφος, έτσι πολύ. Ήταν καθαρό το μήνυμα που έστειλε. Πολύ ψαχτήρι, είπε e-program. Δεν είπε καν the program. Δεν μίλησε για το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, είπε e-program. Ένα πρόγραμμα. Βεβαίως, εμείς έχουμε. Τώρα πώς θα το πούμε. Βεβαίως, εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Υπονοεί ο Ντράγκη ότι θα είναι ένα πρόγραμμα μετά από διαπραγματεύσεις. Δηλαδή αφήνει περιθώριο να γίνει διαπραγμάτευση. Σαφέστατα. Άρα ουσιαστικά είναι ένα χαρτί που θα πρέπει ο κύριος Τσίπρας να τα εκμεταλλευτεί, αν είναι πρωθυπουργός, για να καταλήξει σε μια συμφωνία. Αν θέλετε, να σας περιγράψω τη γενική φιλοσοφία και το υπόλοιπο το βλέπουμε. Ο κύριος Ντράγκη και γενικά οι δανειστές θέλουν τα λεφτά τους ή όποια λεφτά κάνει να παίρνουν μετά τη συμφωνία στην οποία θα καταλήξουμε για το κούρεμα, για τη μείωση του χρέους. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Το πού θα τα βρούμε εμείς τα λεφτά. Χαμηλώσουμε, συγγνώμη κύριε Κυρίτσι, να χαμηλώσουμε λίγο το air condition, σας παρακαλώ πολύ. Είναι πολύ δυνατό. Μην τους ξεπαγιάσουμε και είναι δύο μέρες πριν από την κάλπη. Ορίστε, κύριε Κυρίτσι, παρακαλώ. Αυτό είναι το ένα. Θα καταλήξουμε σε ένα σημείο ότι από το χρέος το σημερινό, το οποίο δεν είναι βιώσιμο, η Ελλάδα θα μπορεί να αποπληρώσει αυτά τα χρήματα με αυτό το επιτόκιο στα τάδε χρόνια. Ένα το κρατούμενο. Το μνημόνιο, το οποίο κακώς υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση, ήταν μια συμφωνία με την οποία δεσμευότανε για το ποιες ακριβώς κινήσεις θα ακολουθήσει για να βρει αυτά τα λεφτά, και μάλιστα δεσμευόταν ότι θα τα πάρει από τους φτωχούς και όχι από τους πλούσιους. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι διατεθειμένος να πάει ούτε σε τέτοιο είδους συμφωνία, διότι δεν θεωρεί ότι πέφτει σε κανέναν άλλον λόγος για το πού θα βρούμε τα λεφτά, και προφανώς δεν πρόκειται να πάρει τα λεφτά από τους φτωχούς. Μπορώ να σας ρωτήσω? Υπάρχει μια μεγάλη, πολύ σημαντική δήλωση σήμερα του κυρίου Γιούγκερ, η οποία επαναλήφθηκε πριν λίγο καιρό στο ίδιο πνεύμα από τον κύριο Σούλτς. Τι είπε ο κύριος Γιούγκερ σήμερα? Εμείς έχουμε